Το στοιχειωμένο τραγούδι της ζωής μου είναι το Los Piconeros. Αυτό μου τραγουδούσε η μάνα μου βρέφος συνάμα με το Αντώνιο Βάρκα Χερέδια στα ισπανικά παρακαλώ και συνέχισε να μου το τραγουδάει μέχρι που τελείωσα το δημοτικό κατά παραγγελία φυσικά μεγαλούτσικος χωρίς ποτέ να μου απαντήσει με ευκρίνεια στην ερώτησή μου. «Ρε μάνα, πού το έμαθες εσύ στα ισπανικά αυτό το τραγούδι και πού το άκουσες, αφού δεν ξέρεις ισπανικά?» Τότε στο χωριό μας και στην εποχή της δεν υπήρχε τίποτα, ούτε δρόμος, ούτε αυτοκίνητο, ούτε καν κάρο, βοηδάμαξα. Τέτοια ήταν η φτώχεια και η ανέχεια που ζούσαμε. Για δρόμο είχαμε έξοδο προς τον Άγιο Πρόδρομο, κεντρική οδική αρτηρία για την Θεσσαλονίκη, ένα μονοπάτι μέσα από το βουνό που έκοβε τον δρόμο από τον σημερινό επαρχιακό που είναι μακρύτερος για ζώα. Το ίδιο έκαναν και τα δουβιά από ένα άλλο μονοπάτι της Κουρτίνας, όπως το έλεγαν και αυτά, έβγαιναν στο κεφαλοχώρι της Γαλάτιστας και από εκεί για Θεσσαλονίκη στον δρόμο, χωματόδρομο, αλλά υπήρχε. Να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή για το Los Piconeros, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στην Ιφίλιο μέσω μιας κινηματογραφικής ταινίας ισπανογερμανικής παραγωγής με τον τίτλο «Κάρμεν από την Τριάνα» σε εισαγωγικά το 1938, στην οποία τραγουδούσε και πρωταγωνιστούσε το ιερό τέρας της εποχής εκείνης στην υποκριτική μουσική σκηνή της Ισπανίας, η οποία άκουγε στο όνομα «Ιμπέριο Αργεντίνα», όπερ αποδιδόμενο εις την ελληνική σημαίνει αργυρή ή αυτοκρατόρισσα, συνονόματι δηλαδή η κυρία Αργεντίνα. Το πραγματικό όνομα της Ιμπέριο ήταν Μαγδαληνή Νίλε Ριβέρο, Μαγδαλένα Νίλε Ριβέρο, και γεννήθηκε στην ισπανική συνοικία του Buenos Aires της Αργεντινής, θα το κάνει καλλιτεχνικό επίθετο, από Ισπανούς γονείς, Εσπανίαν κατά τον Σκύλακα, που είχαν μεταναστεύσει αναγκαστικά και διωγμένοι σχεδόν από τη Μάλαγα της Ισπανίας. Ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη από την μάνα μου, γεννήθηκε το 1910. Η Ιμπέριο ξεκίνησε να τραγουδάει από τα 6 της, πρώτη επίσημη εμφάνισή της το 1916. Μάλιστα ο πατέρας της την έπαιρνε στα καφενεία της συνοικίας όπου τεμπέλιαζε να τραγουδάει για αυτόν και τους φίλους του από πολύ πιο πριν. Τον Αύγουστο του 1923 και μετά από μια περιπλάνηση οικογενειακή σε όλες σχεδόν τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οικογένεια μαζί της και η Ιμπέριο ξεμπάρκαρε και πάλι στα Πάτρια στο λιμάνι του Σανταντέρ της Ισπανίας, ενώ οι πρώτες επίσημες εμφανίσεις παραστάσεις της στην Μαδρίτη έγιναν το 1924. Από εκεί και ύστερα αρχίζει μια πραγματικά λαμπρή σταδιοδρομία για την Αργεντίνα τόσο στον κινηματογράφο όσο και στις μουσικές σκηνές όχι μόνο της Ισπανίας αλλά και της υπολείπου Ευρώπης. Με 20 κινηματογραφικές ταινίες, η πρώτη που γυρίστηκε το 1927 και η τελευταία το 1987. 60 χρόνια καριέρα δηλαδή. Η Κάρμεν, σε παρένθεση από την Τριάνα, έγινε το 1938, οπότε και για πρώτη φορά από αυτήν ακούστηκε, έγινε γνωστό και αυτό το μουσικό απάβγασμα με τίτλο τραγουδιού των Los Piconeros.
Συμπροταγωνιστές στην ταινία ήταν ο Ραφαέλ Ριβέλλες ως Χωσέ Ναβάρο, ο Μανουέλ Λούνα ως Αντώνιο Βάρκας Χερέδια, ο Πέδρο Φερναντέθ ως Χουάν, ο Πέδρο Μπαρέτο ως Σαλβαντόρ, η Μαργκίτ Σίμου ως Ντολόρες και άλλοι. Ενώ την σκηνοθεσία υπογράφει ένας πανάξιος σκηνοθέτης, ο Φλόριαν Ρέι. Ξαναγυρνώντας τα δικά μου και πάλι, να σας πω ότι μέχρι χθες δεν ήξερα τι σημαίνει στα ελληνικά το λόγος πικονέρος. Καρβουνιάριδες, αυτό σημαίνει. Πρώτον γιατί ποτέ δεν το έψαξα και δεύτερον γιατί ηχητικά κουδούνιζε έβηχα στα αυτιά μου, δεν ήθελα να το χαλάσω με οποιοδήποτε άλλο άκουσμα ή άλλη έννοια. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν, πιάσαμε το 1950 με τη μάνα μου να μου το τραγουδάει, 5 χρονών εγώ, σχεδόν σε καθημερινή βάση, ενώ στα ξενύχτια του άνταρτο πολέμου, σύμμορη το πολέμου 47-49, όταν οι κατσαπλιάδες έρχονταν τα βράδια και μας ρήμαζαν το σπίτι, κλεψιά, ληστεία, βιοπραγία, ο πατέρας μου υπηρετούσε για τρίτη φορά από το 1937 στον ελληνικό στρατό, εθνοφρουρά. Το Λος Πικονέρος με το Αντώνιο Βάρκα Χερέδια ήταν το μυρολόι μας και για να ξεχνούμε τα άγρια περιστατικά, αλλά και για να θυμίσουμε όλα αυτά που μας άρπαζαν σε καθημερινή βάση σχεδόν, μας έκλεβαν οι ψηριασμένοι αντάρτες κατσικοκλέφτες κομμουνιστές. Από το 1950 και μετά, με τον ερχομό της αδερφής μου, τα πράγματα καλμάρισαν λιγάκι, εγώ ψήλωσα, μεγάλωσα κατάτι, το Λος Πικονέρος όμως συνέχιζε να είναι στο ρεπερτόριο της μάνας μου, η οποία έβγαζε τα μάτια της νύχτα και μέρα σκυμμένη στην ραπτομηχανή της με μένα άγρυπνο φρουρό δίπλα της, ο οποίος δεν έλεγα φυσικά και με τίποτα να της το απαγορεύσω. Η μάνα μου τραγουδούσε πάρα πολύ καλά, φωνή αηδόνη και μάλιστα με την αρρώστια, σε εισαγωγικά, της Νανάς Μούσχορη. Γεννήθηκε και αυτή με μία φωνητική χορδή στο λαιμό της, όπως η Νανά. Ώσπου στις αρχές της δεκαετίας του 1960 βρήκα σε κάποιο δισκάλικο της Εγνατίας Οδού απέναντι από τον πόδα της Πλάτωνος τον δίσκο που βλέπετε στις φωτογραφίες. Ένα 45 τετραπλό, καμάρι εγώ δεν πατούσα στη γη να κρατώ αυτόν τον δίσκο στα χέρια μου που δεν μου πήγαινε απλά πίσω στο παρελθόν κάποια χρόνια, αλλά ήταν και όνειρο ζωής να τον αποκτήσω. Στη συνέχεια και ενώ οι δεκαετίες περνούσαν, το Λος Πικονέρος είχε γίνει αναπόσπαστο τμήμα των ακουσμάτων μου και ως κτήμα μου του δίσκου πλέον. Η Ιμπέριο Αργεντίνα, αργυρή αυτοκρατόρισα, συνονόματι, κέντριζε πάντοτε τη φαντασία μου, το ζητούσα σε διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές της ΕΡΤ, που όμως δεν μου το έπαιξαν ποτέ στη γνήσια εκτέλεση του δίσκου που είχα εγώ. Σε μια φιλική συνεργασία μου μάλιστα με τον Άγγελο Κάλλη στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας το 1992, στον οποίο ο Άγγελος είχε παραγωγή και παρουσίαση μουσικής εκπομπής με την επωνυμία σαν από παλιό jukebox, το παίξαμε αρκετές φορές. Μέχρι που φτάσαμε στην σημερινή ανακάλυψη του μαγευτικού διαδικτύου, σήμερα στο YouTube, να βρω την ταινία επιτέλους, να την κατεβάσω, να την δω ολόκληρη, αν και δεν ξέρω ισπανικά, εγώ ο μανιώδης φίλος του κινηματογράφου που δεν την είχα δει ποτέ, να περικόψω αυτό που βλέπετε και ακούτε περί χαρής πανευτυχής, ναι, επιτέλους γνωρίζω από πολύ κοντά τον μουσικό μου έρωτα, γράφω αυτά που γράφω και σαν έναν επικίδιο ή μνημόσυνο αν θέλετε στη μνήμη της μάνας μου, η οποία απεβίωσε πλήρης ημερών το 2011. Με την αδιευκρίνιστη πάντα ξεκάθαρη απάντησή της στην ερώτησή μου, πού και πώς
έμαθε αυτό το τραγούδι το 1938 στα Ισπανικά και στα Σανά, σε ηλικία 18 χρονών αυτή τότε, δεν είχαμε ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεοράσεις, ούτε καν γραμμόφωνα. Το γραμμόφωνο ήρθε πολύ αργότερα και εμένα στα 78 μου σήμερα, ακόμα να παλεύω και να με στοιχιώνει αυτό το θεσπέσιο στην κυριολεξία της λέξεως μουσικό αριστούργημα, δημιούργημα, το οποίο θα συνεχίσει να με στοιχιώνει και για όλο το υπόλοιπο της ζωής μου, όσο ζω και αναπνέω. Αρκετά όμως με την φλιαρία μου, σας αφήνω να το απολαύσετε. Και θυμηθείτε, Ιμπέριο Αργεντίνα και Πάσης Ισπανίας, αμαλάχι να πούμε. Thank you.
¿Qué quieres? ¿Vino? Lo que tú bebas. Yo no bebo nada. Pero me gusta que los hombres beban. Entonces, vino de Jerez. Oye, lo que has hecho por mí esta mañana, ¿lo hubieras hecho por una mujer cualquiera? Igual. ¿Lo mismo por una reñida? No sé lo que es una greñuda, pero lo mismo. Oh. Yo que me había figurado. Claro. Eres un caballero. ¿Me dejas preguntar a él? Venga. ¿Quién te llama, Fermaso? ¿Quién es el preso del cual? La varita de mimbre en la mano, por una marea que llega hasta el río, iba Antonio Vargas Heredia, el gitano. Entre los naranjas la luna lunera ponía en su frente su diafán, y cuando atentaron los claros del día llevaba reflejos del verde oliva, del verde oliva, Antonio Vargas Heredia, lo de la raza calé, cayó el mimbre de tu mano y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti, Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando por ti. Era Antonio Vargas Heredia el gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de Sierra Morena no lo hubo más bueno, más guapo ni honrado. Pero por culpita de una hembra gitana, su paca en el pecho de un hombre se hundió, los celos malditos nublaron sus ojos, y por eso en la trena de rabia lloró, de rabia lloró, Antonio Vargas Heredia, lo de la raza calé, cayó el mimbre de tu mano, y de tu boca el clavé, de tu boca el clavé. Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti, Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando por ti. ¿Sabes quién es el preso del cuartel de Dragón? Ya. Un caballero que arriesgó la vida por ti. Eso no lo harías tú nunca. ¿Que no? ¿Quieres?